Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Γιώργο Γεωργακόπουλο, ο οποίος είστε σκηνοθέτης, αν δεν κάνω λάθος, της ταινίας Το Θερμοκήπιο, ναι. Πείτε μας λίγα λόγια για την ταινία σας και για την έμπνευσή σας για... για αυτή. Είναι μια μικρού-μικρού ταινία, μυθοπλασίας, η οποία μιλά για ένα παιδί, το Σάλι, ο οποίος μένει σε μια επαρχιακή πόλη. Βλέπουμε κάπως ένα κομμάτι της ζωής του και τις δυσκολίες που έχει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Είναι αρκετά καλό στο ποδόσφαιρο και θέλει να πάει να παίξει στη Γιουβέντους. Αλλά έχει διάφορες δυσκολίες να πραγματοποιήσει αυτό. Θα πρέπει να αναγκάζεται να δουλέψει ενώ θα πρέπει να προπονείται. Έχει γραφειοκρατικά προβλήματα. Το οικογενειακό του περιβάλλον δεν είναι το καλύτερο. Οπότε βλέπουμε κάπως πώς αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, τα προβλήματά του. Αυτό. Κατάλαβα. Συνεχίζοντας, εγώ θέλω να ρωτήσω γενικά, τι σας ενέπνευσε να αρχίσετε να γράφετε σενάρια για ταινίες και να φτιάχνετε γενικότερα ταινίες? Γενικώς, μ' άρεσε από μικρός να δημιουργώ ιστορίες στο μυαλό μου. Ναι. Οπότε έβλεπα και πολύ τηλεόραση, οπότε μου δημιουργόταν τέτοιο πώς γίνεται, πώς το δημιουργούν. Και κάπως σε κάποια φάση σκέφτηκα θα μπορούσα ίσως εγώ να το κάνω. Σε κάποια φάση σχετικά μεγάλος μπήκα στο τμήμα κινηματογράφου και άρχισα να γράφω. Σε ποια ηλικία μπήκατε? Μπήκα αφού είχα τελειώσει την πρώτη μου σχολή, ήμουν απολυτικός μηχανικός, δηλαδή 28 χρόνια πριν. Ωραία, ευχαριστώ. Ποια τα εμπόδια που αντιμετωπίσετε, είτε οικονομικά είτε και σε άλλοι παράγοντες που σας δυσκόλεψαν σε όλο αυτό? Επειδή έχει πάρα πολλά μέρη τα οποία διαδραματίζεται η ταινία, είχε πάρα πολύ ψάξιμο μέρων να βρεθούν, έχει πάρα πολλούς ηθοποιούς. Οπότε όλο αυτό το πράγμα να βρεθούν οι χώροι και οι ηθοποιοί ήταν και αυτό ήταν το κυριότερο δυσκολία. Έγινε με δικούς μας πόρους και με βοήθεια φίλων, οπότε ήταν και αυτό μια δυσκολία, γιατί όλοι όσοι συμμετείχαν δεν πληρώθηκε κανείς και όλοι το κάνανε εθελοντικά για να βοηθήσουν να γίνει, να πραγματοποιηθεί η ιδέα. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολο. Κατάλαβα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τη σκηνοθεσία ως την επαγγελματική του πορεία, θέλει να ακολουθήσει αυτό? Ποια θα ήταν η συμβουλή σας? Να αρχίσει να κάνει ταινίες, να πάρει το κινητό του, μια κάμερα και να αρχίσει να κάνει ταινίες. Αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό. Κάνεις, δοκιμάζεις, βλέπεις πώς λειτουργεί, μαθαίνεις και ξανακάνεις. Πολύ ωραία. Έχετε στο μυαλό σας κάτι άλλο το οποίο μελλοντικά θα φέρετε εδώ είτε σε άλλα φεστιβάλ είτε θα μείνετε σε αυτή τη ταινία προς το παρόν? Αν θέλετε, έτσι. Όχι, δεν θα μείνει σε αυτή. Είναι η επόμενη μικρού μήκους, έχει πάλι έφηβη πρωταγωνίστρια. Είναι σε αστικό μέρος, είναι στην Αθήνα αυτή τη φορά. Οπότε ελπίζω ότι θα έρθει αυτή εδώ. Ελπίζουμε να δούμε και την επόμενη ταινία σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.